Σας καλωσορίζουμε εδώ στην αίθουσα της ΕΣΥΑ, στην Τρίτο Όροφο, που βρισκόμαστε για να υποστηρίξουμε κι εμείς με τον τρόπο μας. Εγώ είμαι ο Θόδωρος Ζερμακούπης από το Star Channel. Κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια να σταθούμε δίπλα στα μαχητικά αθλήματα. Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μια μεγάλη αναμέτρηση που περιμένει ο Μιχάλη τον Αρναούτη, θα το γνωρίζετε περισσότεροι, σε λίγες μέρες στην Νότια Αφρική, στο East London. Θα μας μιλήσει ο Μιχάλης, θα μας μιλήσει ο προπονητής του για όλη αυτή την προσπάθεια που νομίζω ότι γίνεται για πρώτη φορά, έτσι, γιατί εγώ τώρα αρχίζω και μαθαίνω το χώρο, ένας εντυπωσιακός χώρος. Είναι όμως μια μεγάλη, μια διεθνή παρουσία ενός Έλληνα αθλητή που δεν μας έχει ξανατύχει σε τέτοιο αγώνισμα, σε τέτοιο άθλημα. Ο Μιχάλης θα μας αναλύσει τους στόχους του για το τι έχει να κάνει εκεί πέρα. Ο αγώνας θα γίνει 24 Μαΐου στο East London. Θα αγωνιστεί κόντρα στον Ζολάνι Μαράλι, συγγνώμη, που είναι κάτοχος παγκοσμίου τίτλου στην κατηγορία των 63,5 κιλών. Ο Μιχάλης, ξέρετε όλοι ότι έχει πετύχει αρκετά πράγματα στην πολύχρονη καριέρα του, του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ελπίζουμε και εμείς από την πλευρά μας, σαν φίλοι πλέον των μαχητικών αθλημάτων, να μας κάνει για μια ακόμη φορά υπερήφανος. Η διαδικασία έχει ως εξής: θα μιλήσει ο Μιχάλης, θα μιλήσει ο προπονητής του, θα μιλήσει ο Στέφανος που ονομάζεται ο Μιχάλης στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από εσάς ώστε να καλυφθούν όλοι και να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη. Μιχάλη, έχεις τον λόγο, να μας πεις για τον μεγάλο παιχνίδι. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είμαστε αρκετό καιρό στην προετοιμασία με τον κύριο Καπαταϊδάκη για τον αγώνα του The Battle πριν λίγες μέρες, 10 μέρες σχεδόν, με τον Στάλιατσοκ. Τέλειωσε πολύ γρήγορα ο αγώνας. Μέσω του κ. Κωνσταντινίδη πήραμε την πρόταση για τον παγκόσμιο τίτλο, λόγω της διασυνδέσης που έχει, με τον πρωταθλητή τον Μοράλι. Δεχτήκαμε, αν και είναι πολύ λίγος ο χρόνος, 2 εβδομάδες. Είναι μεγάλη ευκαιρία, ξέρουμε ότι έχουμε δυνατότητα να κερδίσουμε τον αγώνα. Μπήκαμε πάλι στην προετοιμασία, νιώθουμε καλά και εγώ και ο προπονητής, αισιόδοξοι. Έχουμε δυνατότητες να μπούμε πάλι στα top σαλόνια. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι ένας αγώνας όπως όλοι οι άλλοι. Είμαι 15 χρόνια επαγγελματία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι χαρά μας να πάμε. Συνήθως παίζουμε σε ξένες χώρες, σε ξένα κράτη. Αν σχεδόν όλη μου καριέρα ήταν στην Αμερική, δεν το θεωρώ να το πω έτσι σπίτι μου όπως στην Ελλάδα, που μου έχει δοθεί ευκαιρία να κάνω 2 αγώνες. Είμαστε καλά, είναι και αυτός αριστερόχειρος όπως τον έχουμε δει. Είναι γνωστός αθλητής με αρκετά 12 άγκυρα, τεχνίτης. Έχουμε βγάλει το πλάνο μας και ξέρουμε ότι θα πούμε στο ring και θα κερδίσουμε τον αγώνα, αν όχι με νοκάουτ. Ελπίζω στα σημεία, αν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί με τους κριτές και τους διαιτητές της χώρας του. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ τους φίλους μου που με ακολουθούν, που έρχονται και είναι και εδώ αρκετοί. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω εγώ ότι πριν γίνουν ερωτήσεις στον Μιχάλη, να δώσουμε τον λόγο στον προπονητή, τον κύριο Καπανταϊδάκη, ο οποίος θα τον καλέσω και να μου σχολιάσει μια δήλωση του προπονητή του αντιπάλου του Μιχάλη. Βεβαίως. Που μας πετάει λίγο το μπαλάκι, θα το λέγαμε έτσι. Για όσους δεν ξέρουν, υπάρχει. Υπάρχει μια δήλωση στα μέσα της Νοτιού Αφρικής, όπου ο προπονητής του Μαράλι, ούτε λιγότερο πολύ, λέει, εμάς μας βολεύει βέβαια, μας αρέσει, το Μιχάλη ότι είναι το φαβορί της αναμέτρησης, παρά το γεγονός ότι ο αθλητής του είναι πιο ψηλά στην κατάταξη και έχει κάνει αρκετά σημαντικές επιτυχίες. Θα ζητήσω από τον κύριο Καπανταϊδάκη να μας αναλύσει τους στόχους που έχει για τον Μιχάλη και πώς θα αντιδράσουμε εμείς σε αυτή την δήλωση. Ο Μιχάλης έχει παίξει και έχει νικήσει πολύ καλύτερο τμήμα από το Μοράλι και πιστεύω ότι και αυτή τη φορά θα γίνει το ίδιο. Θα κάνει τους Έλληνες υπερήφανους και γιατί έχει προπονηθεί πάρα πολύ σκληρά για αυτόν τον αγώνα.
τη νύχτα, πρωί-πρωί ξεκινάμε την προπόνηση και το βράδυ πάλι ξανά δύο φορές την ημέρα κάνουμε προπόνηση από δύο ώρες και περισσότερο. Είμαι πεπισμένος ότι ο Μιχάλης θα νικήσει. Ωραία. Ακούσαμε τον κύριο Παπανταϊδάκη. Θα περάσουμε στον Στέφανο. Στέφανε, είναι ένα ταξίδι ειδικών συνθήκων, έτσι, για όσους ξέρουν τι σημαίνει Νότιος Αφρική. Είναι ένα ταξίδι που δεν αποτελεί μόνο πρόκληση για τον Μιχάλη στο αγωνιστικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να προσέξετε πολλά. Θα έχετε κάποιες δυσκολίες, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, στο πώς θα προετοιμαστείτε κατάλληλα. Τι έχετε σχεδιάσει, τι μας δίνει αυτή η αναμέτρηση, δηλαδή, σαν ελληνική επαγγελματική πυρμαχία. Θεωρώ ότι αυτή η στιγμή είναι μια ιστορική στιγμή για τη χώρα. Την Ελλάδα των πολλών παγκόσμιων πρωταθλητών, στα εισαγωγικά, στα μεθυνικά αθλήματα. Έχουμε και έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος με την κούλα έχει πάρει ζώνες αντίστοιχες που έχει πάρει ο Τάισον, ο Χόλιγκ, που προσπαθούν να το κάνουν πιο απλό και για τους συναδέλφους του χώρου στην Αμερική. Πολύ λίγοι θα πίστευαν ότι ο Μιχάλης στα 34 του, μετά από τα πολλά που έχει κάνει, θα πάει να παίξει ένα παγκόσμιο τίτλο και μάλιστα οι ίδιοι θα προτείνουν. Θα βρουν τον Μιχάλη Αρναούτη και θα του προτείνουν να παίξει αυτό το τίτλο στην Νότια Αφρική. Μην ξεχνάμε ότι το Δεκέμβρη που μας πέρασε, ο Μιχάλης έπαιξε με έναν από τους μεγαλύτερους κουμάχους και πιο αντιπροσωπευμένους του κόσμου. Έπαιξε τον Λάζι Μπέγκας με τον Τζοσίδο Λόπεζ. Έναν αγώνα που ο Μιχάλης στο τρίτο γύρο το πήγε νοκντάουν και ο Λόπεζ με μια κεφαλιά κέρδισε τον αγώνα με σκίσμα στον Μιχάλη. Εκτός έδρας άλλη μια φορά ο Αρναούτης και οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια και έδωσαν τον αγώνα λόγω διακοπής από τον γιατρό στον Αρναούτη. Αν ο Μιχάλης Αρναούτης τον Δεκέμβρη κέρδισε τον Λόπεζ, τον κέρδισε στην ουσία, αυτή τη στιγμή θα έπαιζε σε ένα, αν θέλετε, κομμένο event κάτω από τον Πακιάο και όλους αυτούς τους μεγάλους πυγμάτους. Για μένα θεωρώ ότι η τύχη βοηθάει τους δυνατούς και σκέφτεται κάποια πράγματα και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από δύο αγώνες στην Ελλάδα, που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι της εμβέλειας της δυναμικής του εξωτερικού αυτοί οι αγώνες που έδωσε ο Μιχάλης. Πρώτο γύρο πριν μια εβδομάδα νοκάουτ το Λευκορώσο, τρίτο γύρο νοκάουτ με σπιστές μηχανές το Δεκέμβρη στην Αθήνα. Δεν υπάρχει κανείς στην Ευρώπη που μπορεί να παίξει με τον Μιχάλη και να σταθεί, να τον δει κανένας, να σταθεί απέναντί του ένας-δύο. Οπότε η πρόκληση θα την Νότια Αφρική. Πάμε στο East London. Ο Μαράλη, ο οποίος πήρε το τίτλο το 12, τον υπερασπίστηκε και τον κράτησε το 13, δεν παίζει απλά εντός έδρας λόγω Νότιου Αφρικής, παίζει και μέσα στο σπίτι του γιατί είναι και από το East London. Οι διαιτητές που κάτσαμε και είδαμε είναι αυτοί που βοηθούν τον φίλο του τον Αφρικανό. Θα είναι και οι τρεις Νοτιοαφρικανοί. Ξέρει πολύ καλά ο Αρναούτ ότι αυτές οι μάχες πρέπει να κερδιθεί κατά κράτος το παιχνίδι, να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα για να το πάρει στη σημεία ή να κερδίσει με νοκάουτ. Ο Μαράλη δεν έχει χάσει ποτέ νοκάουτ στην καριέρα του. Αν κάνω λάθος, μόνο μία φορά, βάσει τα στατιστικά του πριν από 10 χρόνια. Οπότε μεγάλος και είναι πολύ πιο έμπειρος. Οπότε του Μιχάλη η προσπάθεια είναι ακόμα πιο δύσκολη. Θεωρώ ότι είναι πυγμάτωση τα δύσκολα. Είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο να το κερδίσει, που θεωρούμε ότι θα το κερδίσει. Μετά ανοίγεται πάλι μια νέα περιπέτεια στην καριέρα του, στα 34 του, με την μικρή κόρη του εδώ 5 χρονών και το γιο να έρχεται σε ένα μήνα, γιατί θα αποκτήσει και τον junior, ο Αρναούτης. Οπότε θα είναι ότι καλύτερο να έρθει με τη ζώνη και να δούμε και τον junior να έρχεται στη ζωή. Και θεωρώ ότι μαζί με τον Μιχάλη, τον κύριο Παπανταϊδάκη και τους χορηγούς του, που σε ευχαριστούμε πολύ, ξεκινάμε ένα νέο ταξίδι, ένα ταξίδι που εμένα με απογοητεύει πραγματικά και μακάρι να ήμουν και δίπλα του. Πριν 10 χρόνια δεν έκανε πολύ μεγάλα πράγματα στην Αμερική, ποτέ δεν ήταν αργά. Καλή επιτυχία, εκείνος επέλεξε να πει το ναι. Αν είχε 2 μήνες προετοιμασία, σίγουρα θα κέρδιζε. Έχει μόνο 15 μέρες. Δευτέρα φεύγουμε για Αμερική, για Νότια Αφρική, που σημαίνει ότι τις τελευταίες 5 μέρες ίσα-ίσα που θα προλάβει να κάνει τα συνέδρια του ταξίδι. Θεωρώ όμως ότι είναι αγωνιστής, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Θα το δείξουμε μέσα στο σπίτι του άλλου και μακάρι να γυρίσουμε στις 26 Μαΐου πίσω με την παγκόσμια ζώνη. Ωραία, λοιπόν, ολοκληρώσαμε την τοποθετήσεις εδώ των ανθρώπων που θα είναι στην αποστολή. Όποιος ή όποια έχει ερωτήσεις να λέει το μέσο και την ερώτηση που θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις, αν σας καλύψανε. Ωραία. Πινελόπη Τρέσσα από scouter.gr. Καλή επιτυχία. Το περιμένουμε το νοκάου. Τέτοια πορεία όλο τον καιρό. Θέλω να ρωτήσω τον επόμενο στόχο. Θέλω να μας πεις, να μας προετοιμάσεις, γιατί εφόσον πήρες μπρος εδώ στην Ελλάδα, δεν ξανασταματάς. Εντάξει, επόμενος στόχος. Έχω δύο αγώνες, δύο συμβόλαια για την Αμερική. Ένα είναι το Ριβάλ με τον Τζοσεσίτο, γιατί έχει δυσαρεστήσει κόσμο το αποτέλεσμα. Οπότε μας δώσανε τη Ριβάλ και μέσω του
του Ντελαχόγια, του Golden Boy Promotional, μα έχω άλλα δικαίωμα για άλλο ένα αγώνα. Οπότε έχω δύο παιχνίδια σίγουρα στην Αμερική, που θα είναι κάτι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό, εφόσον θα είναι Golden Boy. Κοίταξε, πηγαίνουμε για τον τίτλο, δηλαδή αυτός τώρα είναι ο στόχος 100% να πάρουμε τον τίτλο. Από εκεί και πέρα μπορεί να κάνουμε υπεράσπιση στην Ελλάδα. Θα ήθελα πολύ να το δει, να το φέρουμε πάλι για να ζητήσει ρεβάνς, γιατί μπορεί το συμβόλαιό μου να έχει και ρεβάνς, έτσι είναι πρωταθλητής. Ας το φέρουμε και στην Ελλάδα, παίξουμε ένα εκεί να πάρουμε τον τίτλο. Θα σου φέρουμε το μοράλι και στην Ελλάδα, που είναι ένας αθλητής αλφα κλάς παγκοσμίως, να γίνει και ένα μακελιό μέσα στην Αθήνα, γιατί όχι. Εντάξει, έχουμε αρκετά πράγματα, απλά πρέπει να τα βάλουμε σε τάξη, να το πω έτσι. Πάμε για τον τίτλο, αυτό είναι τώρα το α και το μ για μας. Και από εκεί και πέρα προχωράμε. Να ρωτήσω και κάτι το δάσκαλο. Θέλω να ρωτήσω, δάσκαλε, αν αυτές οι δύο εβδομάδες λειτουργούν θετικά ή αρνητικά ως προς την... ως προς την προετοιμασία του Μιχάλη. Γιατί προέρχεται από τον Πάτη, αν και δεν κουράστηκε ιδιαίτερα, δεν ίδρωσε. Αν λοιπόν αυτές οι δύο εβδομάδες προετοιμασία είναι θετικά προς τον επόμενο αγώνα ή είναι αρνητικό, δηλαδή ήθελε λίγο ακόμα. Καλά θα ήταν να είχαμε ένα μήνα. Αλλά και στις 15 μέρες αυτές κάνουμε αυτό που πρέπει. Και θα το μετατρέψουμε σε θετικό. Και αν είναι λίγο αρνητικό, εμείς θα το κάνουμε θετικό, γιατί ο Μιχάλης δεν ούτε κουράζεται, ούτε πονάει, ούτε απλά προπονείται και έχει θάρρος, είναι έξυπνος, έχει όλα τα στοιχεία ενός καλού πυγμάτου, είναι τεχνίτης, είναι δυνατός, έχει αντοχή, έχει ελαστικότητα, όλα τα προσόντα που χρειάζεται να έχει, ένας πυγμάτος τα έχει. Αυτά προσπαθούμε να τα βάλουμε σε ένα καλούπι αυτές τις 15 μέρες και να παίξουμε με τον Μιχάλη. Αλλά θα φύγει και με τη νίκη. Αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Ναι. Βάσκο Στολίδα από το Πυγμαχία.gr. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση σχετικά με τον αγώνα γενικότερα. Αν σου δινόταν ευκαιρία να παίξει με έναν Έλληνα αντίπαλο, ποιον θα επέλεγε? Αν σου έλεγε ο Στέφανο, σε επέλεγε ο την Έλληνα για να παίξει. Εδώ τη Λευκορωσία φαίνομαι και τελειώνω στα 30 δευτερόλεπτα τώρα. Είναι καλή ερώτηση. Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Επειδή παρακολουθώ τα site γενικά και τα διαβάζω, έτσι, και γενικότερα γιατί όλοι οι αθλητές, οι συναθλητές και στα άλλα, στο kickboxing κτλ. Είναι φίλοι μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί, τους γνωρίζω όλους. Εγώ δεν έχω τα κόμπλεξ του ότι εγώ είμαι καλός και οι άλλοι αθλητές είναι Γάλλοι. Ας βάλουν τα, πώς το λένε, ας βάλουν τα λεφτά στο τραπέζι σε μένα και ας έρθει όποιος αθλητής Έλληνας στην κατηγορία μου ή έστω και μια κατηγορία 2, 3 πάνω, 4, αναλόγως τα λεφτά που θα πληρώσουν, να μου πούνε ότι θα παίξουμε και 10 λεπτά. Εγώ παίζω μόλις γυρίσουμε από την Αφρική και μετά από μια εβδομάδα, δεν έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση, παιδιά. Θεοδοκάτου Συμφίλου, από τη Μαχία Τσέρο, καλή. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιο τέτοιο αγώνα εντός Ελλάδος κάποια στιγμή που θα μπορέσουμε να το εκπέμψουμε και στο εξωτερικό? Ναι, εγώ νομίζω ότι είμαστε σε... πηγαίνει πολύ καλά το... μιλάω για τον Πάτλ αυτή τη στιγμή, εντάξει, και για την πυγμαχία καθαρά, για κανένα λάθημα. Το Πάτλ αυτή την περίοδο πηγαίνει πολύ καλά. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, γιατί μιλάμε και είμαστε φίλοι, έχει κάνει πάρα πολλές καλές διασυνδέσεις με ανθρώπους της πυγμαχίας και για Ευρώπη και Αφρική και Αμερική. Είναι πολύ κοντά. Τώρα εγώ πιστεύω ότι είναι ένα βήμα. Πιστεύω ότι αν, όχι αν, μόλις πάρουμε τον τίτλο, θα ήθελα να τον υπερασπιστώ μέσα στη χώρα μου. Από εκεί πέρα ο προμότερ έχει το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι και ο προμότερ θα ήθελε μια μεγάλη βραδιά και ένα σούπερ αγώνα που να καλυπτεί και να το παίξουν και στις υπόλοιπες χώρες. Οπότε είμαστε κοντά, έτσι νομίζω. Σε αυτό το κομμάτι, απλά να σας ενημερώσω ότι είμαστε διαπραγματεύσεις με τον προμότερ της Νοτιοαφρικής που καλεί τον Μιχάλη. Και αν βρούμε το deal που είμαστε πολύ κοντά, θα μας δώσουν το τηλεοπτικό υλικό του 12ου αγώνα του Μιχάλη, που ευχόμαστε φυσικά να μην τελειώσει το 12ου αλλά νωρίτερα υπέρ μας. Και μετά με μια πολύ καλή συμφωνία που έχουμε ξεκινήσει με τον όμιλο του Star Channel, εκεί θα μπορούμε να το δείξουμε ως ένθετο στη
τηλεόραση του Star. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι τελικά θα έχουμε το συμβόλαιο από τον προμότερ και θα μας δώσει ο Ναβάνος Μιχάλη, γιατί ο Ναβάνος Μιχάλη θα το δείξει και το Eurosport Αφρικής ζωντανά, στην Αφρική όμως μόνο, δεν έχει συμμετοχή της Ευρώπης, και το, η τοπική τηλεόραση, το μεγαλύτερο κανάλι της Αφρικής, Αρχική ζωντανά, σε μια αρένα 6.000 ατόμων που όλοι θα είναι στο πλευρό του Μαράλη, οπότε είναι ένα υλικό που θα μας ενδιαφέρει να δείξουμε και στην Ελλάδα. Πιστεύω θα το καταφέρουμε αυτό, απλά θα το μάθουμε επιστρέφοντας από την Αμερική, από την Νότια Αφρική. Άλλη ερώτηση, παιδιά. Καλή συγγνώμη, bat.gr. Μάικ, ποια είναι η διαφορά να παίζεις στην Ελλάδα από την Αμερική και γενικά στο εξωτερικό? Και μιλάω και σε θέμα οικονομικό, αλλά και σε θέμα ότι όταν πεις στην Ελλάδα είσαι με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου. Εντάξει, καλή ερώτηση αυτή. Εκτός του οικονομικού, για την ώρα, δεν υπάρχει καμιά άλλη διαφορά. Είτε παίξεις στην Ελλάδα, είτε παίξεις τώρα στην Αφρική, είτε έχεις 30.000 κόσμο να φωνάζει το όνομά σου, είτε έχεις 6.000 στην αρχή να σε γιουχάνουν, αλλά στο τέλος του πάλι εμάς θα φωνάζουν, όπως έγινε δάσκαλε και με τον Τζοσεσίτο, είναι το ίδιο. Είμαι επαγγελματίας, είμαι στην πυγμαχία 25 χρόνια. Είμαι επαγγελματίας στα 15. Κάνω τη δουλειά μου, αυτό είναι η δουλειά μου. Αυτό θα κάνω και στην Αφρική, αυτό κάνω και στην Ελλάδα. Ελπίζω να φτάσουν τα ποσά στην Ελλάδα και όπως είναι τα ποσά και στο εξωτερικό και θα είμαστε χαρούμενοι για τα επόμενα 10 χρόνια που θα πυγμαχώ. Να πυγμαχώ στην Ελλάδα, γιατί όχι. Απλά είναι πιο ξεκούραστο. Να, τώρα έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι, γιατί είναι και αυτό βάσανο να το πω έτσι. Είναι κάπου 9-10 ώρες ταξίδι. Συνολικά είναι πάρα πολύ κοσίδι στους σταθμούς. Με τους σταθμούς, εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε ένα στυλ τζοσεσίδο θα αγγίσουμε πάλι. Ναι, καλό είναι να παίζεις μία ώρα το σπίτι σου, να είσαι ξεκούραστος. Να μην έχεις αυτή την ταλαιπωρία. Το καλό είναι ότι φεύγουμε τη Δευτέρα, από ό,τι ξέρω, οπότε θα έχουμε λίγες μέρες να φέρουμε τα μίλια μας, όπως το λένε, να έρθουμε στα ίσια μας. Εντάξει, οπότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά, εκτός του οικονομικού. Άλλη ερώτηση, παιδιά. Ανδρέας Καραγιάς, από World of Rings. Διακρίνω ένα παράπονο στο ότι δεν γίνονται οι αγώνες για εσάς στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους διοργανωτές γενικότερα, ώστε να γίνουν κάποιοι αγώνες στην Ελλάδα, στους οποίους θα συμμετάσχετε, να σας απολαύσει και το ελληνικό κοινό. Μακάρι να μπορούσα να παίζω στην Ελλάδα κάθε μήνα, θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και 12 γύρους και 10 γύρους. Κάθε μήνα είναι, πιστεύω, ιδανικό, 6 εβδομάδες μάξιμο. Λογικά, ακόμα αυτή την περίοδο συνεργαζόμαστε με το The Battle. Ο Στεφάνος Κωνσταντινίδης, που είναι ο μάνατζερ μου εδώ στην Ελλάδα, δεν θα είχε, πιστεύω, πρόβλημα να παίξω και σε κάποια άλλη διοργάνωση. Αν όντως ήταν επαγγελματικός αγώνας, αν πληρωνόμασταν, παίρναμε τα κατάλληλα χρήματα, νομίζω ότι δεν θα είχε πρόβλημα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι δεν γίνονται αρκετές διοργανώσεις στην Ελλάδα, οπότε θα έπρεπε να παίζω σε κάθε διοργάνωση που γίνεται, κάθε μήνα, κάθε δεύτερο μήνα, να πυγμαχώ. Οπότε να μπορώ να κάνω 4-5 αγώνες στην Ελλάδα για να το ευχαριστήσω και εγώ, να το ευχαριστήσει ο κόσμος. Πιστεύω αργότερα να ανέβει και να δώσει περισσότερη έμφαση η προμότερ, να δώσει περισσότερη έμφαση πάνω στην πυγμαχία, γιατί όπως βλέπουμε τον τελευταίο καιρό η πυγμαχία, η επαγγελματική πυγμαχία άνθησε στην Ελλάδα, όλοι έχουν κάποιο ενδιαφέρον, ενώ παλιότερα βλέπαμε μόνο kickboxing από ό,τι θυμάμαι. Ας κάνουν περισσότερα show μικρότερα, να μην κυνηγάνε δηλαδή μόνο τα χρήματα, ή ας κάνουν μικρότερα show να μπορούν να τους σηκώνει η τσέπη, να το πω έτσι, και να γίνονται διοργανώσεις και διοργανώσεις υπαρκτές, να το πω έτσι. Δηλαδή να είναι όντως έγκυροι αγώνες, να βγουν επαγγελματικές κάρτες, να μην κάνουν, αυτό είναι λάθος και των αθλητών και των προπονητών. Γιατί βλέπουμε αθλητές που είναι νέοι αθλητές, καλοί αθλητές και κάνουμε κάποιους αγώνες που ποτέ δεν γράφονται. Αν είναι ένας αθλητής, όπως ο φίλος μου ο Τάσος, ο Περδέσης, έχει κάνει από ό,τι ξέρω επαγγελματικούς αγώνες εδώ στην Ελλάδα 11, έχουν γραφτεί οι δύο. Αν ο Τάσος που είναι υποτίθεται 10-0, αλλά υπαρτά στις παγκόσμιες κατατάξεις στην Ευρώπη, είναι 2-0, δεν πάει πουθενά. Με το 11-0 θα μπορούσε να κυνηγήσει έναν τίτλο Ευρώπης με ένα ποσό, ξέρω, 70-80 χιλιάδες ευρώ.
Οπότε έχει κάνει κάποιο ποσοτάσιο γιατί είναι μόνο 2-0 γραπτό στο box leg του τελευταίου δύο αγώνε που έκανε στο Δεπάτη. Αυτό. Σε αυτό το κομμάτι απλά θέλω να σα πω κάτι ότι η διαφορά είναι καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη δημόσια γιατί ο Μιχάλης ότι έχει παίξει δύο αγώνε στην Ελλάδα δεν έχει βάλει νερό στο κρασί του. Έχει βάλει λίγο κρασί στο γεμάτο που κάνει το νερό. Που σημαίνει ότι ξέχασε όλα τα χρήματα που πέσει στο εξωτερικό. Ήθελε να παίξει δίπλα στου φίλου και στου γονεί του. Ήθελε να ανοίξει το δρόμο για τα νέα παιδιά στην επαγγελματική δημαχία και λέει: ωραία, πόσα τόσα εντάξει το κάνω για εσά, για το κοινό. Γιατί στο pay-per-view στην Αμερική πατά ένα κουμπί στην κατοδική σου τηλεόραση και πληρώνει $70 για να δει τον Αρναούτη και το εξτρέψει κοινά από $100 να το δει στην τελευταία θέση τη κερκίδα που δεν το βλέπει καν, το βλέπει από το video wall. Στην Ελλάδα μαζεύοντα 2-3-4.000 άτομα, δεν υπάρχει τι οργάνωση να μαζέψει περισσότερο από κόσμο. Με 10-15 ευρώ το εισιτήριο που είναι πολύ για το ελληνικό κοινό. Όλα αυτά τα χρήματα όχι δεν φτάνουν για μια ελληνική παραγωγή, δεν φτάνουν κανονικά για το κασί που είχε ο Αρναούτη στην Αμερική. Από ό,τι ο Μιχάλης δείχνει τον δρόμο, βάζω νερό στο κρασί του λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να ανοίξει τον δρόμο για τα νέα παιδιά. Μείναμε από ρεύμα, προφανώς. Συνεχίζουμε. Από κάτω, ωραία, συνεχίζουμε. Ναι. Και το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι μακάρι να γίνει προσπάθεια από χορηγούς και από τα μέσα μαζική ενημέρωση, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, έτσι ώστε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο στην Ελλάδα που το μεγάλο μας χόμπι είναι τα μπουζούκια και ο αθλητισμός. Λοιπόν, άλλη ερώτηση, παιδιά. Νομίζω ότι καλύφθηκαν όλες οι απορίες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Μιχάλη τη Δευτέρα. Αν δεν κάνω λάθος, φεύγετε έτσι. Να γυρίσετε με το βίντεο. Καλώς από τον πραγμάτων να πούμε να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου απολογιστική με την Σόνια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.